Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί σε αυτή την εκπομπή με τίτλο «Χριστιανική οικογένεια». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να διακρίνουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτά που ο Θεός θέλει για μια χριστιανική οικογένεια ώστε αυτή η οικογένεια να απολαμβάνει την εύνοια, τη χάρη, το έλεος, την ευλογία του Θεού, τη συγχωρητικότητα του Θεού, αλλά και τη δόξα του Θεού. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που θα το έλεγα συγχωρητικότητα. Καθώς είναι πάρα πολύ εύκολο και συνηθισμένο θα έλεγα, σε ένα ζευγάρι, σε μια οικογένεια, κάποιος να αδικήσει τον άλλον. Δηλαδή, να μιλήσει κάποια στιγμή πάνω στα νεύρα του, θα έλεγα, κακός βέβαια, πάνω στο θυμό του, κακός βέβαια, ο άντρας στη γυναίκα ή η γυναίκα στον άντρα. Ή να μην συμπεριφερθεί με την ευγένεια που θα ήθελε ο άλλος, αλλά με τρόπο απότομο ή και αγενή. Ή ακόμη να αμαρτήσει κιόλας, να του πει ψέματα. Δεν θα αναφερθούμε τώρα, και δεν είναι αυτός ο σκοπός της εκπομπής, να δούμε πώς μπορεί ο άντρας να αδικήσει τη γυναίκα του ή η γυναίκα τον άντρα της. Αλλά μπορεί. Πολλοί είναι οι τρόποι, πολλές είναι οι αιτίες και πολύ περισσότερες είναι οι παγίδες του διαβόλου που η προσπάθειά του είναι να φέρει διχόνοια στην οικογένεια σε αντίθεση με τον αγώνα που κάνει ο Θεός να φέρει ενότητα, αγάπη και ευλογία στην οικογένεια. Πολλές είναι οι πιέσεις που υφίστανται οι άνθρωποι, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος δεν διστάζει να πει για αυτούς που παντρεύονται ότι εγώ σας φίδομαι, γνωρίζοντας τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι. Ένα νέο ζευγάρι μέχρι να τα βρει αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Όταν μετά τα βρουν λίγο έρχονται τα παιδιά και είναι φοβερή ταλαιπωρία για τη γυναίκα. Να μην μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ. Αλλά και για τον άντρα, όταν κλαίει συνέχεια το παιδί και ξέρει ότι την άλλη μέρα πρέπει να πάνε στη δουλειά. Και εκεί δημιουργούνται απαιτήσεις, που είναι κάτι που φέρνει τους ανθρώπους να έρχονται σε αντιθέσεις. Αρχίζει ο άντρας να απαιτεί από τη γυναίκα του, στην αρχή με ωραίο τρόπο, η γυναίκα από τον άντρα, και όσο δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ο ένας στον άλλον, δεν ανταποκρίνονται, τα πράγματα αρχίζουν να χαλάνε. Με αποτέλεσμα να φτάσουν και να δικήσουν και να αμαρτήσουν και να νομίσουν ενώπιον του Θεού ο ένας τον άλλον. Από εκεί και πέρα, τα πράγματα μπορεί να οδηγηθούν μέχρι και χωρισμό. Εάν δεν στρέψουν
το βλέμμα τους με προσοχή στο Λόγο του Θεού. Αλλά μπορεί αυτό να συμβεί και στη σχέση των γονιών με τα παιδιά, των παιδιών με τους γονείς. Αρχίσει ο πατέρας να έχει απαιτήσεις από το γιο, η μάνα από την κόρη, ή τα παιδιά να έρχονται σε θυμό, σε αντίσταση, αρχίζει να υπάρχει τσακωμός. Διαλύεται η ενότητα της οικογένειας. Έπειτα ο πατέρας παίρνει τη θέση του παιδιού, η μητέρα δεν παίρνει τη θέση του παιδιού. Αισθάνεται αδικημένη η μητέρα γιατί κάνουν κόμμα ο πατέρας με την κόρη, η μάνα με το γιο, και αισθάνεται απομονωμένος, αποξενωμένος, και αρχίζει να δημιουργείται πια το γκρέμισμα. Σοβαρότατο γκρέμισμα. Γιατί απομονώνεται ο ένας από τον άλλον, ο σύζυγος από τη σύζυγο, απομακρύνεται ο ένας από τον άλλον στη συνέχεια και εν τέλει αποξενώνεται. Και αυτό γιατί? Από κάποιο λάθος ή κάποια λάθη, κάποιο λάθος μια φορά ή κάποια λάθη συνεχόμενα ή κάποιο λάθος το ίδιο συνεχόμενο. Και αυτό δημιουργεί ένα χώρισμα πολύ σοβαρό. Μπορεί να είναι πολύ μικρό το λάθος. Μπορεί να είναι μικρό για τα μάτια του ενός, πολύ μεγάλο για τα μάτια του άλλου. Και να δημιουργείται χώρισμα. Να αισθάνεται ο ένας αδικούμενος. Όχι μόνο αδικήθηκε, αλλά και συνεχίζει να αδικείται. Είτε από τη σύμπραξη του πατέρα με το γιο εναντίον της μάνας, είτε από την αντίθεση του συζύγου από την σύζυγο, αποτέλεσμα αρχίζει αυτή η τραγική πορεία. Απομακρύνομαι, απομονώνομαι και αποξενώνομαι. Και γίνονται πια δύο ξένοι. Με ό,τι συνέπειες έχει αυτό. Αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε μίσος ακόμη. Όχι απλώς σε μια τυπική απομόνωση ή απομάκρυνση, αλλά και σε αποξένωση και σε μίσος. Και χωρίς να καταλάβουν εν μια χριστιανική οικογένεια, φτάνουν ξαφνικά στο διαζύγιο. Γιατί όταν φεύγει ο ένας, απομονώνεται, τότε απομακρύνεται ο άλλος, μένει μόνος του και ψάχνει να βρει μετά παρηγοριά αλλού, παρέα αλλού, φιλία αλλού. Και δεν μιλάω για αμαρτίες πορνείας και μοιχείας, αλλά μιλάω για την αποξένωση που μπορεί να έρθει. Και βεβαίως αυτό μπορεί να οδηγήσει, οπουδήποτε μπορεί να οδηγήσει το ζευγάρι. Σε όποια καταστροφή και όρια μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος χωρίς να το καταλάβουνε. Δύο ευλογημένα παιδιά που τους πάντρεψε ο Θεός. Δύο άγια παιδιά που τα ευλόγησε ο Θεός. Και η αιτία του κακού είναι γιατί δεν κατάλαβαν ότι για να συγχωρεθούνε πρέπει πρώτα να συγχωρήσουν. Φοβερό. Γι' αυτό και όταν το κήρυται αυτό ο Χριστός μαθητάς, πλησίασε ο Πέτρος, ο Απόστολος, τον Κύριο και του είπε πόσες φορές αναμαρτήσεις εμένα ο αδελφός μου. Πρέπει να το συγχωρήσω έως επτάκης. Δηλαδή αν αμαρτήσει μια φορά το συγχωρώ, δεύτερη φορά το συγχωρώ, τρίτη φορά το συγχωρώ, μέχρι 7 φορές πρέπει να το συγχωρώ. Γιατί μέσα σε μια συζυγική σχέση δεν θα αμαρτήσει μια φορά και δυο. Πολλές φορές θα αμαρτήσει ο ένας τον άλλον. Και ο Κύριος του απάντησε, δεν συλλέγω έως επτάκης,
αλλά ως εβδομικοντάκης 7. 70 φορές το 7. Άπειρες φορές. Μα πρέπει άπειρες φορές να συγχωρώ αυτόν που με αδικεί, αυτόν που με κακοποιεί, που με ταλαιπωρεί και δεν βάζει μυαλό. Βέβαια. Γιατί πρέπει να συγχωρήσεις για να μπορέσει ο Θεός να επέμβει στην καρδιά του και να την αλλάξει. Εάν εσύ δεν συγχωρήσεις, τότε τον έχεις δέσει. Και ο Θεός δεν μπορεί να επέμβει, είναι δεμένος. Γι' αυτό τι λέει ο Χριστός. Όσα δέσετε επί της γης είναι δεμένα στον ουρανό, δεν μπορεί να επέμβει ο Θεός. Γιατί δεν τον έχει συγχωρήσει. Όσα λύσετε στη γη, τότε είναι λυμμένα στον ουρανό. Και πώς δένω και λύνω, με το να μη συγχωρώ ή να συγχωρώ. Εάν δεν σε συγχωρώ, σε έχω δέσει. Η αμαρτία σου υπάρχει. Για να πάψει να υπάρχει η αμαρτία σου πρέπει να σε συγχωρέσω. Εάν δεν σε συγχωρέσω, η αμαρτία σου υπάρχει. Συγγνώμη. Αν δεν σε συγχωρέσω, η αμαρτία σου υπάρχει. Σωστά το είπα. Υπάρχει δεμένη και εδώ και στον ουρανό. Και ο Θεός για να βοηθήσει τον άνθρωπο να λύνει αυτόν που αρμάρτησε στον ίδιον, δίνει μια ωραία παραβολή. Λέγοντας, δια τούτο η βασιλεία του Θεού ομοιώθη με άνθρωπο βασιλέα, ο οποίος θέλησε να λογαριάσει, να θεωρήσει λογαριασμό με όλους τους δούλους του. Και όταν άρχισε να θεωρεί το λογαριασμό, εφρέθη σε αυτόν ένας άνθρωπος, ο φιλέτης μοιρίων ταλάντων. Μοιρία ταλάντα είναι τεράστιο νούμερο. Και αυτός ο βασιλιάς στην παραβολή είναι ο Χριστός. Και εμείς είμαστε οι οφειλέτες μοιρίων ταλάντων σε αυτόν. Του χρωστάμε όλες τις παραβάσεις μας και τις αμαρτίες μας και τις ανομίες μας. Κάναμε, κάνουμε και στο τέλος και θα κάνουμε. Και επειδή δεν είχε να αποδώσει τα οφειλόμενα, προσέταξε ο Κύριος αυτού να απολυθεί και αυτός και η γυναίκα του και τα τέκνα του και όλα όσα είχε και να αποδοθεί το οφειλόμενο. Πρώτο θέμα. Οι αμαρτίες μας, οι αμαρτίες μου προς τον Θεό έχουν άμεσο αντίκτυπο στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου και στην περιουσία μου. Στη ζωή μου. Γιατί όταν εγώ κρίνομαι από το Θεό, ταλαιπωρείται όλη μου η οικογένεια. Αυτός λοιπόν κατάλαβε τη λύση του προβλήματος για το κακό το δικό του και της οικογένειάς του. Πεσόν λοιπόν ο δούλος προς εκείνη τον βασιλέα λέγον, μακροθύμησον είσαι με, αυτό θέλει, μακροθύμησον και εγώ θα σου αποδώσω. Μη μακροθύμησε, μην φέρνεις την κρίση σου σε μένα και στην οικογένειά μου. Συγχώρεσε με, μακροθύμησε σε μένα. Και ο βασιλιάς, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, σπλαχνιστής του δούλου εκείνου, απέλυσε αυτόν, το δάνειο αφήκε και του τα χάρισε όλα. Χριστέ μου. Γιατί ο Θεός είναι μακρόθυμος, συγχωρητικός, αγαπάει τον αμαρτωλό και θέλει όχι το θάνατό του, αλλά να μετανοήσει και να σωθεί. Και με τη μετάνοια του και με την παράκλησή του, συγχώρεσέ με, και με την εξομολόγησή του, εγώ θα στα δώσω, μακροθύμησε, έσωσε τον εαυτό του και την οικογένειά του. Αλλά δεν τελειώνει εδώ το πράγμα.
Αφού όμως εξήλθε ο δούλος αυτός του οποίου συγχωρέθησαν τα μοίρια τάλαντα, βρήκε ένα εκ των συνδούλων αυτού ο οποίος χρεωστούσε σε αυτόν 100 δινάρια. 100 δινάρια είναι 100 μεροκάματα. Και πιάσα σε αυτόν, έπνιγε, λέγον απόδοσμη ό,τι μου χρωστάς. Τον έπνιγε, δώσ' μου αυτά που μου χρωστάς. Πεσόν λοιπόν ο σύνδουλος αυτόν, αυτός, ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού παρεκάλλει αυτόν λέγον μακροθύμησον εις εμέ και πάντα θέλω σοι αποδώσει. Τώρα έρχεται κάποιος που πραγματικά τον αδίκησε, αυτόν του οποίου ο Θεός συγχώρεσε τα πάντα και τον πιάνει και του λέει δεν μακροθυμώ, δώσε μου αυτά που μου χρωστάς. Και αυτός που τον αδίκησε, που του χρωστάει, λέει μακροθύμησο, θα στα δώσω. Εκείνος όμως δεν θέλησε, πω πω Χριστέ μου, εδώ είναι το κρίσιμο σημείο αδελφοί αγαπητοί. Δεν θέλησε να μακροθυμήσει, δεν θέλησε να το συγχωρήσει, δεν θέλησε να τον ελεήσει. Αντιθέτως μάλιστα τον έβαλε στη φυλακή μέχρι ότου αποδώσει όλο το φιλόμενο. Δηλαδή κανένα έλεος, καμία συγχωρητικότητα, καμία μακροθυμία. Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα πράγματα να χαλάνε. Σε αυτόν το οποίο συνεχωρήθησαν από το Θεό οι αμαρτίες του. Ιδώντες δε οι σύνδουλοι τα γενόμενα, ελπίθησαν σφόδρα και ελθόντες εφανέρωσαν προς τον Κύριον αυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλέσα σε αυτόν, ο Κύριος αυτού είπε. Τώρα έρχεται η κρίση του Θεού σε αυτόν που δεν θέλει να συγχωρήσει. Δεν είναι ότι δεν μπορεί, ναι δεν θέλει. Μπορεί, μην δίνει σημασία. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, δεν έχω τίποτα μέσα μου. Λάθος έκανες και εγώ έκανα λάθος. Πόσο όμορφοι αυτοί είναι αυτοί οι άνθρωποι που ό,τι και να τους πούνε λένε δεν πειράζει, έκανε λάθος, δεν κατάλαβε. Που δεν λαμβάνει υπόψη του καθόλου την αμαρτία, την αδικία που του κάνανε. Δεν τη λαμβάνει υπόψη του. Μακάριος είναι αυτός ο άνθρωπος. Ευλογημένος είναι αυτός ο άνθρωπος. Αυτός μοιάζει στο Θεό. Γιατί ο Θεός όλο συγχωρεί. Όλο μακροθυμεί. Και του λέει λοιπόν αυτού του δούλου που δεν ήθελε, το επαναλαμβάνω, δεν είναι δεν μπόρεσε. Μπορείς και αν δεν μπορείς θα σε βοηθήσει ο Θεός να μπορέσεις. Γιατί πολλές φορές χαλάει η καρδιά μας και δεν μπορούμε να μετανοήσουμε, να συγχωρήσουμε. Δεν προσευχόμαστε για να συγχωρήσουμε και δεν μπορούμε. Αλλά ο Θεός μπορεί αν του το ζητήσεις επειδή το θέλεις να το συγχωρήσεις να σου δώσει αυτή την ωραία χάρη. Να ελευθερώσει την καρδιά σου. Να τον λύσεις και να λυθείς. Δούλε πονηρέ, όλο το χρέος εκείνο των μυρίων ταλάντων στο χάρισα επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις το σύνδουλό σου καθώς και εγώ σε ελέησα. Δεν έπρεπε. Δεν είναι πρέπον όπως ο Θεός μας συγχώρεσε όλες μας τις αμαρτίες να συγχωρούμε και εμείς σε όλους τους αμαρτάνοντας εμάς. Δεν είναι πρέπον. Και οργιστής ο Κύριος του δούλου αυτού που ενώ του συγχώρεσε όλες του τις αμαρτίες και του χάρισε όλο του το χρέος. Αυτός όμως ούτε συγχώρεσε, ούτε μακροθύμησε, ούτε ελέησε. Τότε λέει σε αυτόν οργιστής ο Κύριος, παρέδωκε αυτόν εις τους βασανιστάς μέχρι ότου αποδώσει όλο το οφειλόμενον, τα μοίρια τάλαντα, όλο το οφειλόμενον εις αυτόν. Δηλαδή επανήλθε το χρέος που του είχε χαριστεί επειδή δεν μακροθύμησε και δεν ελέησε και δεν συγχώρεσε. Τραγική κατάσταση. Επανήλθε το χρέος των μοιρίων ταλάντων
με αποτέλεσμα να πρέπει τώρα να απολυθεί αυτός, η γυναίκα του, τα τέκνα του και όλα τα υπάρχοντά του. Και αυτός να ρηχθεί στους βασανιστές. Επειδή δεν συγχώρεσε. Καθώς έπρεπε. Γιατί ήταν δούλος πονηρός. Δεν ήταν δούλος αγαθός. Να λοιπόν τώρα, όταν ο σύζυγος δεν συγχωρεί τη σύζυγο, το αποτέλεσμα είναι να τον βάλει ο Θεός σε βασανιστές μέχρι να αποδώσει όλο το οφειλόμενο στον Θεό, όχι στη σύζυγο, στον Θεό. Πόσο σημαντικό λοιπόν, αγαπητά μου αδέλφια, είναι μέσα στην οικογένεια να υπάρχει άμεση συγχωρητικότητα, απόλυτη μακροθυμία του ενός προς τον άλλον, γιατί μέσα σε μια οικογένεια υπάρχουν καταστάσεις που θα έρθει αδικία, δεν μπορεί να μη σε αδικήσει, δεν μπορεί να μη σε κακοκαρδίσει, δεν μπορεί να μη σε στενοχωρήσει, δεν μπορεί να μη σε λυπήσει. Θα συμβεί. Αλλά η ευλογημένη οικογένεια είναι αυτή που ξέρει και μακροθυμεί και συγχωρεί άμεσα. Δεν λαμβάνει υπόψη της τίποτα. Δεν το σκέφτεται. Τι μου κάνει ο γιος μου? Τον αγαπάω, είναι γιος μου. Είναι παιδί του Θεού. Τι μου κάνει η κόρη μου? Έλα τώρα, τι έκανε, τι σου έκανε? Τα αδέρφια μεταξύ τους πρέπει να έχουν μάθει να συγχωρούν ο ένας τον άλλον. Να μην πλεονεκτούν, να μην απαιτούν, να μην θυμώνουν. Και αυτή τη διδασκαλία, την ευθύνη την έχει ο ποιμένας του σπιτιού που είναι ο άντρας. Αλλά και η οικοφύλακας του σπιτιού που είναι η γυναίκα. Αυτή τη διδασκαλία πρέπει να τη διδάξουν στα παιδιά τους πρώτα με τον εαυτό τους. Δεν μπορεί ο πατέρας να κατηγορεί τη μάνα λέγοντας «Είδες τι μου έκανε, δεν το έκανε καλά αυτό, δεν ούτε μαγείρεψε, ούτε...» Και να υπάρχει κατάκρισης. Κρίσης. Βλέπουν τα παιδιά. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι βλέπει ο Θεός. Και έτσι δημιουργείται μια οικογένεια που αποτελείται από δεμένους κόμπο ανθρώπους. Καθώς ο ένας δεν συγχωρεί τον άλλον και ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Κόμπο γίνονται αυτοί. Και μπαίνουν μέσα στο σπίτι βασανιστές και εκεί λες πω τι έπαθα από το αφεντικό μου. Μπορεί να είναι βασανιστής παρακυρίου. Τι έπαθα από τον πατέρα μου, από τη μητέρα μου, από το γείτονα, από το συνάδελφο. Μπορεί να είναι βασανιστής παρακυρίου. Και να έρχεται το κακό και να μην έχεις καταλάβει την αιτία των πραγμάτων. Γι' αυτό είναι ανάγκη, πάλι επαναλαμβάνω αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να συνέρχεται ο άντρας με τη γυναίκα σε πνευματική συζήτηση, συνάντηση, να εξομολογούνται ο ένας τον άλλον, να προτρέπουν, να διορθώνουν, να ελέγχουν ακόμη ο ένας τον άλλον, με αγάπη όμως, για να διορθώνουν τα ελλείποντα. Αλλά βέβαια, χειρότερη από αυτή την κατάσταση είναι όταν το ζευγάρι δεν συγχωρεί κάποιους που τους έχουν αδικήσει. Εκεί τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Έρχεται ο σύζυγος λοιπόν, ξέρεις τι μου έκανε αυτός ο αδελφός, αυτή η αδελφή, αυτός ο πρεσβύτερος, ο ποιμένας, ξέρεις τι μου έκανε, πω τι σου έκανε. Και αρχίζουν τώρα, ένας κόβει και άλλος ράβει. Και ό,τι λένε τα ακούει ο Θεός. Και όσο λένε, τόσο χειροτερεύουν την κατάστασή τους. Γιατί δεν έχουν τη λογική να στρέψουν το βλέμμα τους μέσα στο Λόγο του Θεού. Δεν έχουν μάθει ότι πρέπει να κυβερνάει τη ζωή τους η συγχωρητικότητα, η μακροθυμία,
Έλεος θέλω, λέει ο Θεός, ο Χριστός, και όχι θυσία. Και μπορεί να προσεύχονται, μπορεί να πηγαίνουν στην εκκλησία να μην λείπουνε, μπορεί να κάνουν και έργα καλά, μπορεί να τα κάνουν όλα τέλεια. Αλλά επειδή η καρδιά τους δεν είναι απαλή και τρυφερή να συγχωρεί άμεσα, πόσες φορές, αμέτρητες φορές, ποιον, όλους τους αμαρτήσαντας ή αμαρτάνοντας σε αυτούς. Να μην ψάχνουν δικαίωση, μα δεν του έκανα τίποτα, μα αδίκως με αδίκησε. Μα δεν ήρθε να μου ζητήσει συγγνώμη. Τίποτα, αυτά δεν ισχύουν. Δεν βάζει προϋποθέσεις ο Λόγος του Θεού στο να συγχωρείς. Απαιτεί ο Θεός από όλους μας να συγχωρούμε τον οποιονδήποτε για οτιδήποτε χωρίς καμία προϋπόθεση. Γιατί αν δεν συγχωρούμε, τον δένουμε και δενόμαστε. Κουβάρι, χωρίς έλεος, βασανισμός, κακοπάθεια, καταστροφή. Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, από τέτοιες σοβαρότατες, βάρβαρες καταστάσεις που φέρνουμε εμείς οι ίδιοι στη ζωή μας και στην οικογένειά μας. Είναι απόλυτη ανάγκη. Απόλυτη ανάγκη. Να μάθουμε. Όπως πρέπει άμεσα να μετανοούμε για τις αμαρτίες μας ενώπιον Θεού και ανθρώπων, είναι απόλυτη ανάγκη να μάθουμε άμεσα να συγχωρούμε τις αμαρτίες των άλλων ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Όχι να γινόμεθα κοινωνοί των αμαρτημάτων, αλλά να συγχωρούμε τα αμαρτήματά τους προς εμάς. Αν αμαρτήσεις εμάς, αδελφός μας. Οποιοςδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο. Γνωρίζοντας ότι ο Θεός μας συγχώρεσε μύρια τάλαντα δανείου, χρέους από τότε που γεννηθήκαμε. Και μας συγχωρεί και συνεχίζει να μας συγχωρεί. Γιατί έχουμε μάθει, αν έχουμε μάθει, πρέπει να μάθουμε, αν δεν έχουμε μάθει, να μετανοούμε με μετάνοια άμεση, εξολομολογούμενη τις αμαρτίες μας, προς τον Θεό και τους ανθρώπους, για να έρχεται ο Θεός, όπως είπαμε στην περασμένη εκπομπή, να μας συνετίζει, να μας διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να περπατάμε, να μας συμβουλεύει και να μας προστατεύει. Να απολαμβάνουμε δηλαδή τη χάρη και το έλεος του Κυρίου. Άμεση μετάνοια. Αλλά είναι τώρα απαραίτητο να μάθουμε και την άμεση συγχωρητικότητα. Γιατί τα αποτελέσματα της μη μετάνοιας και επιστροφής του Θεού είναι άσχημα, κακά, έρχεται η κρίση του Θεού για να μας δώσει ο Θεός να καταλάβουμε ότι πρέπει να μετανοήσουμε, αλλά τα αποτελέσματα της μη άμεσης συγχωρητικότητας είναι πολύ πολύ χειρότερα. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού τα αποκαλεί βασανισμός. Θα σε παραδώσει ο Θεός σε βασανιστές. Σε κάθε λεπτομέρεια τη ζωή σου και του παρεβάλλοντός σου. Θα σε βασανίζουν οι άνθρωποι. Ο Θεός θα τους βάζει να σε βασανίζουν. Γιατί ο Θεός βλέπει ότι επειδή δεν συγχώρεσες, δεν μπορεί ο Θεός να σε συγχωρέσει. Γι' αυτό και τι λέει ο Κύριος μας. Ούτω και ο Πατήρ μου ο ουράνιος θέλει κάμι σε εσάς, εάν δεν συγχωρήσετε εξ όλης της καρδίας σας έκαστος εις τον αδελφού αυτού τα πτέσματα αυτού. Και ξέρετε πως θα βλέπει ο Θεός τις αμαρτίες των αδελφών μας, πτέσματα. Λέει, δεν ήταν και τόσο σοβαρό αυτό που σου έκανε. Δεν είναι και προς θάνατον. Και εσύ δεν μπορείς να το συγχωρέσεις. Αγαπημένα μου αδέλφια,
Είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Η άμεση μετάνοια. Αλλά είναι πολύ περισσότερο σημαντικό η άμεση συγχωρητικότητα. Όταν μετανοούμε άμεσα, συγχωρούνται οι αμαρτίες μας. Όταν συγχωρούμε άμεσα, έρχεται η ευλογία του Θεού στη ζωή μας και αποφεύγουμε το βασανισμό το δικό μας και της οικογένειάς μας και των υπαρχόντων μας. Σε μία περίοδο λοιπόν που η αγάπη των πολλών ψυχραίνεται κατά το Λόγο του Θεού, που οι καιροί είναι κακοί γιατί οι άνθρωποι είναι άπιστοι, άνομοι, αμαρτωλοί. Σε καιρούς λοιπόν τόσο κακούς, ο Λόγος του Θεού λέει σαν τις οδύνες της εγκυμονούσης. Η άμεση μετάνοια είναι πολύ σημαντικό, η άμεση συγχωρητικότητα όμως είναι, θα τολμούσα να πω, τα πάντα. Τα πάντα. Γιατί μόνο ο Θεός μπορεί να μας φυλάξει από τους βασανιστές που καραδοκούν, από το διάβολο και τα παιδιά του, από τις συνθήκες και τις καταστάσεις. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας φυλάξει από τους βασανιστές. Σκεφτείτε, αν ο Θεός, επειδή δεν έχουμε άμεση συγχωρητικότητα, μας παραδίδει σε βασανιστές. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να φυλάει τις οικογένειές μας. Είναι ανάγκη να στρέφουμε το βλέμμα μας στο Θεό, εξετάζοντας τους εαυτούς μας. Και ιδιαίτερα να προσέχουμε να μην συσχηματιζόμαστε με τον κόσμο, αλλά να μεταμορφωνόμαστε δια του Πνεύματος του Αγίου, ώστε η ζωή μας να είναι συνεχώς ανανεούμενη πνευματικά, που να παρασύρει αυτή η πνευματική αύξηση, να παρασύρει και την φυσική μας ζωή σε αύξηση και ευλογία. Ο εξωτερικός άνθρωπος ταυθύνεται. Ο εσωτερικός άνθρωπος ανανεούται και πρέπει να ανανεούται κάθε κάστην μέρα. Μπορεί να ανανεούται κάθε κάστην ημέρα. Ο Θεός θέλει να ανανεώνεται κάθε κάστην ημέρα. Από μας εξαρτάται. Και τα βασικά χαρακτηριστικά ώστε να ανανεούται ο εσωτερικός άνθρωπος κάθε κάστην ημέρα είναι άμεση μετάνοια. Πρώτον, και δεύτερον και πολύ σημαντικότερο, άμεση συγχωρητικότητα. Ευχαριστούμε τον Θεό για το Λόγο Του τον Άγιο. Ήθε ο Θεός να μας φωτίζει και να περπατάμε πάντοτε με άμεση συγχωρητικότητα, χωρίς καμία προϋπόθεση, για κανένα λόγο και σε όλους τους ανθρώπους. Η ώρα μας όμως πέρασε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε τον Θεό και για τη σημερινή μέρα. Και εμείς σας ευχόμεθα ο Θεός να σας ευλογεί όλους πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Ο Θεός μας εσείς.